για να βάλουμε ευθύνη στην κουβέντα, τον κύριο Νίκο Ρίγα, είναι αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων της Αττικής, τον οποίο καλημερίζω και ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κύριε Ρίγα, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, φαντάζομαι και ευθύνη στο ίδιο θα σας ρώταγε, αν συμφωνείτε με την δήλωση του Υπουργού περί τραγικής αποτυχίας, τέλος πάντων, της διαχείρισης από την αστυνομία της υπόθεσης αυτής. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε εκ μέρους του συνδικαλιστικού μας κινήματος τα θερμά μας συλληπιτήρια, την οδύνη μας για το χαμό του 29χρονου Μιχάλη και να μεταφέρουμε την ευχή μας για καλή δύναμη, κουράγιο για το υπόλοιπο που θα αντιμετωπίσει η οικογένεια του εκλειπώντος νέου που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του από τη λεγόμενη οπαδική βία, από το χουλιγκανισμό. Ναι. Ένα χουλιγκανισμό που βλέπουμε ότι πλέον έχει ξεπεράσει τα εθνικά επίπεδα και είναι διεθνοποιημένος, αφού και βάσει των συλλήψεων αλλά και των μετακινήσεων βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκινούντα δοχεία μεταξύ οπαδών με βία χαρακτηριστικά από πολλές ομάδες, ναι, από πολλές χώρες και πρέπει κάποια στιγμή να... Υποψιάζομαι, κύριε Ρίγα, αυτός είναι και ο λόγος, η αφορμή για να γίνει αυτή η κινητοποίηση από τις ξένες αστυνομικές αρχές και οι προειδοποιήσεις προς την ελληνική αστυνομία, αυτό που περιγράφεται, δηλαδή τα συγκινούντα. Οι αστυνομίες όλων των κρατών έχουν, των ευρωπαϊκών κρατών τουλάχιστον, αλλά και άλλων, ναι, κρατών εκτός της Ευρώπης, έχουν επικοινωνία, συνεργασία μέσω, ναι, της Europol, της Interpol. Οπότε πώς σχολιάζετε τα αντανακλαστικά της ελληνικής αστυνομίας, η οποία... Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια διαδικασία έρευνας, η οποία εξελίσσεται και σε πειθαρχικό αλλά και σε ποινικό επίπεδο για να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες, σε ποιο βαθμό, σε ποιο ύψος και βέβαια να δούμε τα ακριβή περιστατικά που έχουν γίνει. Αντιλαμβάνεσαι ότι σαν εκπρόσωπος εργαζομένων δεν θα σχολιάσω τη δήλωση του Υπουργού, δεν είναι αυτή η δουλειά, ναι, μου. Είναι ένα τραγικό γεγονός. Αν έχουν γίνει παραλήψεις, παραβλέψεις ή αστοχίες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αυτό θα το δείξει η έρευνα τις επόμενες μέρες. Και θα υπάρχουν, φαντάζομαι, οι ανάλογες πρωτοβουλίες. Εσείς βλέπετε να υπάρχουν προβληματικοί χειρισμοί από την πλευρά της αστυνομίας? Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος είχαμε μια τραγική δολοφονία. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι άνθρωποι έφυγαν από μια χώρα, πέρασαν τρεις χώρες, ήρθαν στην χώρα μας, διέσχισαν τη χώρα μας και φτάσαν σε ένα γήπεδο για να προκαλέσουν επεισόδια ή προφανώς για να προκαλέσουν θάνατο ή τραυματισμό αθώων πολιτών, οι οποίοι μια Δευτέρα βράδυ σε μια πλατεία φιλήσυχη έπιναν τον καφέ τους, την πύρα τους και υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν οικογένειες, φιλήσυχοι. Ναι, να ρωτήσω κάτι πιο απλό, επειδή υπηρετείτε και στην Αττική. Λύστε μας μια απορία. Μαθαίνουμε και επιβεβαιώνεται ότι ο σταθμάρχης στο σταθμό Ειρήνη ειδοποιεί την αστυνομία ότι επίκειται μια μαζική μετακίνηση οργανωμένων με μαδέρια, μαχαίρια, ρόπαλα με κατεύθυνση στη Νέα Φιλαδέλφια. Ειδοποιεί την αστυνομία. Κατεβαίνουν, ταξιδεύουν από την Ειρήνη στα Πευκάκια, ξεκινούν με τα πόδια από τα Πευκάκια, φτάνουν στη Νέα Φιλαδέλφια και δεν έχει έρθει η αστυνομία. Γίνονται τα επεισόδια, περνάει η ώρα για να εμφανιστεί η αστυνομία. Πόση ώρα χρειάζεται από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί η αρμόδια αρχή ότι, ξέρετε, γίνεται αυτό, μέχρι να εμφανιστούν οι δημιουργίες των ΜΑΤ? Πόση ώρα χρειάζεται? Ακούστε. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δεν τον γνωρίζω και είναι προφανές. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι και εσύ ίδια. Από εκεί και πέρα, το πού βρίσκονταν δυνάμεις, πόσο πλησίων ήταν, πόσο χρόνο χρειάζονταν, θα το δείξει έρευνα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η Αθήνα είχε δυνάμεις σε κάποια σημεία. Τώρα, τι αξιολόγηση είχε γίνει, σε ποια σημεία θα πρέπει δυνάμεις ή πόσο χρόνο θέλαν, γιατί κατά ψέματα είχαμε εν μέσω Αυγούστου είχαμε δύο αποστολές μεγάλων ομάδων την ίδια στιγμή, Δυναμό Ζάγκρεπ και Μαρσέιγ. Είχαμε φύλαξη στα ξενοδοχεία των ομάδων. Είχαμε φύλαξη στις προπονήσεις των ομάδων. Είχαμε αστυνομία στις προπονήσεις των ελληνικών ομάδων που θα συμμετείχαν στον αγώνα και στις μεταφορές τους, στις μετακινήσεις τους. Υπήρχαν άνδρες έξω της ΟΠ και της ασφάλειας άμεσης δράσης της τροχέας. Υπήρχαν δημιουργίες, οι οποίες μην ξεχνάμε ότι καθημερινά έχουμε και κάποιες ανελαστικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Μάλιστα. Έχουμε δημιουργίες στα Εξάρχεια μόνιμα, δημιουργία στο Πασόκ, στη Χαλατρικούπη, δημιουργία στο Πάρκο Δρακοπούλου, δημιουργία σε διάφορα σημεία στην Αθήνα. Τώρα, από εκεί πέρα, αν μπορούσαν να εξοικονομηθούν δυνάμεις από κάπου αλλού, να μετακινηθούν εκεί, τι χρόνο χρειάζονταν, αυτό είναι προϊόν έρευνας. Και πιστέψτε με, επειδή γνωρίζετε ότι στην αστυνομία τίποτα δεν μένει κρυφό. Γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι κάνετε το ρεπορτάζ σε καθημερινό, σε κάθε μία ώρα κάνετε ένα ρεπορτάζ.
Τίποτα δεν είναι κρυφό και σωστά γίνεται, θα αποδοθούν οι ευθύνες. Από εκεί και πέρα είναι ένα θλιβερό γεγονός. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρωτίστως δεν είναι αστυνομικό το πρόβλημα, όσο κοινωνικό. Ναι. Να δούμε τελικά, υπάρχει πρόθεση κάποιοι να κάτσουν και να πούν πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουν ευθύνες παράγοντες ομάδων, έχουν ευθύνες οργανωμένοι φύλαθλοι, έχουν ευθύνες οι ομοσπονδίες. Κύριε Ρήγα. Θέλουμε κάποια στιγμή να ματώσουμε σαν χώρα, επιτρέψουμε τη λέξη όπως η Αγγλία, έτσι ώστε να έχουμε ένα προηγμένο ποδόσφαιρο στο μέλλον, ή την επόμενη θα μιλήσουμε τώρα για λίγες μέρες. Απλώς ίσως δεν γνωρίζετε ότι στην Αγγλία από το κάθισμά σου να σηκωθείς και να κάνεις χειρονομία σε έχουν μαζέψει και σε έχουν παγλαρώσει. Βεβαίως. Τέλος πάντων. Αλλά και κάποιες ομάδες έκαναν πολλά χρόνια να παίξουν ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και να έχουν έσοδα οι παράγοντες των ομάδων. Κύριε Ρήγα, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς καλημέρα μου.